Στα όσα έριξαν σήμερα αυλαία στο 11ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Μεσσίνη και ήταν όντως ξεχωριστές όλες αυτές οι μέρες, όλες αυτές οι παραστάσεις και έχουμε και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Δήμαρχο Μεσσίνης, τον Γιώργο Αθανασόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλό πλέ. Βάλατε τον πύχη ψηλά και νομίζω κάθε χρόνο γίνεται ένα βήμα, ένα άλμα και κάτι πολύ σημαντικό στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης. Ναι. Και βλέπουμε ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει πάρει πια υπόσταση. Ναι, κοιτάξτε, σήμερα τελείωσε το 11ο φεστιβάλ. Από πέρσι, από το 10ο, έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια στα βήματα ενός στρατηγικού σχεδιασμού που εκπονήσαμε πέρσι και προσπαθούμε μέσα από αυτά τα βήματα να το αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο, να το διεθνοποιούμε περαιτέρω με στόχο να γίνει ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τον τόπο μας, για την περιφερειά μας, αλλά για όλη την Ελλάδα. Ένα σημείο πολιτικής αναφοράς της πατρίδας μας, η οποία θα περάσει τα σύνορα της Ελλάδας και μέσα από τη συμμετοχή και ξένων θεατρικών ομάδων με νέα παιδιά θα δώσει στην Αρχαία Μεσσίνη και την έγκλη που πραγματικά της αξίζει, αλλά θα μπορέσει να αποτελέσει και για μας ένα σημείο οικονομικής ανάπτυξης για τον τόπο μας. Σήμερα ήταν η αυλαία του 11ου φεστιβάλ. Είναι αξιοσημειώτο ότι πάνω από 8.000 παιδιά παρακολούθησαν τις 11 παραστάσεις που έγιναν στο εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης και ένα στοιχείο που θα ήθελα να καταθέσω είναι στις 11 διοργανώσεις του πάνω από 70.000 θεατές παιδιά έχουν πλημμυρίσει την Αρχαία Μεσσίνη, έχουν αποκτήσει μια γνωριμία μέσα από αυτό το βιωματικό τρόπο με τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης, με τον αρχαίο ελληνικό πολισμό, με τον τόπο μας, με όλες τις επεκτάσεις που μπορεί να έχει. Είναι πολύ σημαντικό το νούμερο και θεωρώ ότι κάθε χρόνο θα το εξελίσσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να μπορέσουμε να το διεθνοποιήσουμε ακόμη περαιτέρω και να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερο τον κόσμο στον αρχαιολογικό χώρο και στην ευρύτερη περιοχή μας. Κρατάμε όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις και σίγουρα δεν είναι μόνο πολιτιστικό το ζήτημα, είναι και κοινωνικό και πολύ σωστά κάνετε και το προσεγγίσατε έτσι. Για τα παιδιά αυτά αποτελούν και τους καλύτερους πρεσβευτές και για την περιοχή είναι. Και για το να ξαναέρθουν. Ναι. Και... Κύριε Κανελόπουλε, ακριβώς όπως το είπατε, δεν είναι ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό γεγονός. Είναι κοινωνικό αλλά και μια εκπαιδευτική δράση καινοτόμα. Γιατί τα παιδιά μέσα από αυτή την σχέση τους με το θέατρο που αποκτούν είτε παίζοντας, συμμετέχοντας σε μια θεατρική ομάδα είτε παρακολουθώντας γνωρίζονται, όπως είπαμε, τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσίνης, ευαισθητοποιούνται στο σεβασμό αλλά και στην προστασία των αρχαιολογικών χώρων της πολιτικής μας κληρονομιάς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα ξένα παιδιά, τα παιδιά που έρχονται από τις ξένες χώρες και θέλω να πω ότι στα 11 χρόνια έχουμε συμμετοχές από με 6 χώρες, έχουμε από Κύπρο, από Ιταλία, από Ισπανία, από Αγγλία, από Κίνα μία φορά έρχονται σε επαφή και με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά και με τα παιδιά τα δικά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά. Και θέλω να θίξουμε και ένα ακόμη ζήτημα γιατί λέμε για τις προοπτικές του Δήμου Μεσσίνης και οι προοπτικές του Δήμου Μεσσίνης έχουν να κάνουν και με τα όσα προγραμματίζονται για τη συνέχεια. Υπάρχει ένα σχεδιασμό και για την αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου στην Τρίοδο. Στο πλαίσιο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, υπήρξε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Θα πάμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο στα οικονομοτεχνικά στοιχεία, προφανώς. Επειδή ξέρω και το ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη για το αεροδρόμιο και το πώς μπορούμε να το αναδείξουμε και να το αξιοποιήσουμε, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, να αποτελέσει και αυτό, δηλαδή το αεροδρόμιο της Τριώδου και με τις δράσεις που θα μπορέσουν στο μέλλον να αναπτυχθούν, να αποτελέσει ένα βραχίωνα τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Πραγματικά αυτά τα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 2007 έχει παραχωρηθεί από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας στο Δήμο Μεσσίνης στο αεροδρόμιο της Τριώδου, μια έκταση περίπου 350 στρέμματα, με ένα αεροδιάδρομο που σε ευθεία είναι 1.000 μέτρα και να ξέρετε, όπως πληροφορούμαστε από τους ειδικούς, ότι τέτοια πίστα δεν υπάρχει στα Βαλκάνια, σε μήκος θα ήθελα να πω. Το σερόν είναι 800 μέτρα και αυτό είναι ένα μειονέκτημα για να διοργάνονται οι αγώνες ταχύτητες σε ευθεία. Έχει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα το αεροδρόμιο για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τις προηγούμενες μέρες επισκεφτήκαμε τον Περιφερειάρχη μαζί με τον πρόεδρο της μονοπρόσωπης μονομετοχικής εταιρείας του αεροδρομίου. Μόνο μέτοχος είναι ο μοναδικός μέτοχος ο Δήμος, ανήκει στο Δήμο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, αλλά και μέλη της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας,
όπου αναφέραμε στον Περιφερειάρχη και το τι διοργανώνουμε τώρα, αλλά και τις δυνατότητες που έχει το αεροδρόμιο με κάποιες βελτιώσεις και στην πίστα, την ευθεία, αλλά και στην πίστα όπου διοργανώνονται οι αγώνες drift, με κάποιες βελτιώσεις θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε αγώνες πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και όπως ξέρετε, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, το έχω διαπιστώσει και εγώ με τις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία και με την ΟΜΑΕ, προσελκύει πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της Ελλάδας, έρχονται, διαμένουν αρκετές μέρες και όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είχαμε μια πολύ καλή σύνδεση με τον Περιφερειάρχη, υπάρχει ενδιαφέρον, όλοι είμαστε εναρμονισμένοι σε αυτή την λογική της αξιοποίησης του αεροδρομίου της Τριώδου μέσω της ανάπτυξης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και μάλιστα στις αρχές Ιουνίου διοργανώνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα drift στην υπάρχουσα πίστα και εκεί θα μας δοθεί δυνατότητα και να δούμε και ο κόσμος ο οποίος θα επισκεφτεί το αεροδρόμιο, αλλά και οι συμμετοχές θα είναι αρκετές από την πληροφόρηση που έχω αυτή τη στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση.